It's not that it gets better. I like some of you before Shimmer, you didn't have seen with Shimmer. Επομένως, είμαστε αυτή τη στιγμή για όσους παρακολουθούν από μακριά στην αίθουσα δασκαλίας του ακτινολογικού του ΑΧΕΠΑ. Καλωσορίζω λοιπόν όσους είναι εδώ και όσους είναι μακριά. Και το σημερινό θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο μιλητής είναι γνωστός σε όλους μας εδώ, αλλά για όσους τυχόν το ξέρουν, είναι ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι εξειδικευόμενος στο τμήμα μας στην εκδοτική ακτινολογία. Αλλά όπως η ακτινολογία έχει πάρα πολλά σκέλη. Το σημερινό αντικείμενο είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που δεν είναι θεματική τεχνολογία, αλλά έχει σχέση με το τι κάνει η μαγνητική τομογραφία στου όγκου του άκρουποδο, πρωτοκλινική και άκρουποδη, που είναι μια περιοχή που είναι στρατηγική για την βάρηση και την κίνηση. Αντιμετωπίζει συχνά κανεί προβλήματα, είναι από τα συχνά προβλήματα που μόνο το συγχαρώ που διάλεξε αυτό το θέμα για να μα αναπτύξει και να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ. Επομένω, στη διάθεση τη κυβέρνηση. Καλησπέρα σε όλους τους αξιότιμους συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αξιότιμους και τους καθηγητές Βαρσόπουλο και Χατζηδάκη για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα διαδικτυακά μαθήματα. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας που είναι ο καθηγητής για τον καρκινό των λόγων παραπώνων ουρίων στην πρωτοκλινική άποψη και τον άκρο πόδα. Λίγο για την ανατομία, να πούμε πέντε πράγματα, ότι πρόκειται φυσικά για μια αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη ανατολική περιοχή, καθώς περιλαμβάνει κάποιες δομές οι οποίες έρχονται σε πολύ στενή σχέση μεταξύ τους. Αυτές μπορούν να συμπορέσουν πάνω χάρη στον Άκρο Πόδα σε τέσσερα διαμερίσματα. Καταρχήν το αρχείο, το οποίο το βλέπουμε επάνω, να έχει το κίνδυνο περίγραμμα. Στο έσω διαμέρισμα που αφορά την υπερβατιαία επιφάνεια, στο μέσο και στο έξω, το οποίο είναι το περίγραμμα με το πράσινο χρώμα. Αντίστοιχα την ποδοκλινική άρθρωση, επίσης έχουμε τέσσερα διαμερίσματα. Εδώ έχουμε το έσω, το οποίο είναι με το κόκκινο περίγραμμα και το έξω με το πράσινο. Το πίσω είναι με το γαλάζιο περίγραμμα και το πρόσθετο τμήμα είναι με το κίτρινο. Αυτό έτσι για να μπορέσουμε λίγο να έχουμε μια καλή εντόπιση των έπειρων αλλοιώσεων που θα βρούμε μπροστά μας. Εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι οι μάζες μαλακώδημων ορίων στην πολιτική και τον άκρο πόδα είναι σχετικά σπάνιες. Περιλαμβάνουν καλοήθεις νεοπλάσματα, αλλοιώσεις οι οποίες μοιάζουν με όγκους, καθώς και δεν κακοήθη νεοπλάσματα. Μόνο το 8% των καλοήθων αλλοιώσεων και το 5% των καλοήθων όγκων των μαλακώδημων ορίων μπορούμε να τις αναδείξουμε στην συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι κακοήθες αλλοιώσεις μαλακώδημων ορίων στην λόγω περιοχή, επειδή είναι αρκετά σπάνιες και με τις συχνότητες αυτές να αφορά ακριβώς το σάρκωμα και αφορά νέους ασθενείς, και εμφανίζουν μία πρόοδο σχετικά άρχη, συχνά μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό λάθος να χάσουμε τη διάγνωση. Το να χάσουμε τη διάγνωση αυτό ξεκινάει καταρχήν από τον κλινικό γιατρό και μετέπειτα φυσικά και από εμάς τους ακτινολόγους. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν αλλάζουν οι διαφάνειες με σύμφωνα λίγο τώρα αμέσως, ξέρουμε που οφείλεται. Τώρα, τα άφρα που έχουμε στην παρέτα μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ο υπέρχος φυσικά και η μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, ένα σημαντικό ρόλο παίζουν και η απλή ακτινογραφία, η οποία συνήθως δρά συμπληρωματικά τόσο στον υπέρχος όσο και στον μαγνήτη. Τώρα, με τον υπέρχο, τι μπορούμε να δούμε. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε μια διάγνωση γυστικής ύφης αλλοιώσεις, όπως έβαλες μια γαγλιακή κίστη ή μια συνοδιακή κίστη. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε και άλλους είδους καλοήθεις βλάβες, όπως είναι ένα σχετικά επιφανειακό λίπωμα ή ένα λευρύνωμα του νόδου. Εδώ έρχεται ο ακτινογραφικός έλεγχος, ο οποίος βοηθάει και λειτουργεί συμπεριλαμβανικά, όπως είπα, για τον υπέρχο. Τι μας επιτρέπει να δούμε, πιθανές επασπιστώσεις μέσα στην βλάβη. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν φλεβόληθοι,
θα τους δούμε σίγουρα με την ακτινογραφία και δεν μπορούμε, να τους δούμε ούτε με το μαγνήτη, ούτε με, με τον υπέρυθρο. Και επίσης αυτό το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ η ακτινογραφία είναι να δούμε εάν υπάρχει και κατά πόσο συμμετοχή των οστικών δομών. Και φυσικά μετά καθορίζει και το σχεδιασμό του χειρουργείου, έτσι. Τώρα, μαγνητική τομογραφία. Εξαιρετική στο να μας δώσει πληροφορίες για την ανατομία στην οποία βρίσκεται η βλάβη μας. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα συστατικά της βλάβης, αναλόγως με το σήμα με το οποίο παίρνουμε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε από το περιεχόμενο της αλλοιώσης. Αν υπάρχει παραδείγματος χάρη μια κεντρική νέκρωση ή αν υπάρχουν κάποιες άλλες σχέσεις της βλάβης με παρακείμενες οστικές δομές. Δύο ακολουθίες τις οποίες εκτιμώ ιδιαίτερα, ειδικά όταν πρόκειται για όγκους στο μυοσκελετικό, είναι η SWI ακολουθία, η οποία μας δίνει πληροφορίες για την πιθανή παρουσία αιμοσυμπηρήνης, μελαλίνης, επασβέστωσης κτλ. Καθώς και οι ακολουθίες διάχυσης, οι οποίες όπως γνωρίζουμε όλοι οι εθνολόγοι μας βοηθούν πάρα πολύ στο να ξεχωρίσουμε μια κακοήθεια αλλίωση από μια καλοήθεια αλλίωση. Έτσι, να πούμε ότι επιπλέον ο χάρτης, επομένως μια ακολουθία διάχυσης, μας βοηθάει να δούμε μεταξύ μια νεκρωτική αλλίωση που είναι αποτέλεσμα κάποιου αποστήματος σε σχέση με, με ένα νεκρωτικό όγκο. Γιατί εκεί πέρα ο περιορισμός της διάχυσης είναι πολύ μεγαλύτερος όσον αφορά το απόσπασμα. Βέβαια, σε νεκροτικούς όγκους ο περιορισμός της διάχυσης είναι πάρα πολύ μεγάλος όσον αφορά τα συμπαγή στοιχεία του όγκου. Επίσης, κάποια από τα χωρίσματα χαρακτηριστικά για την κακοήθεια των όγκων ή την καλοήθεια αυτών έχει να κάνει κυρίως με το μέγεθος του όγκου, το βάθος στο οποίο βρίσκονται και την ανομογένεια του σήματος. Μετά, εάν υπάρχει αιμορραγικό στοιχείο, αν υπάρχει νεκρωτικό στοιχείο, εάν υπάρχει πρώιμος ανομογενής εγκρουτισμός, εάν τα όρια μας είναι σαφή ή όχι, και αν υπάρχει φυσικά είδημα των παρακείμενων μαγνητικών μορίων ή κάποιο είδους επίδυση σε παρακείμενες δομές. Τώρα, μία συστηματική ανάλυση της μαγνητικής τομογραφίας. Φυσικά, θα πρέπει να αξιολογήσουμε την ΤΑΒ1 ακολουθία και την ΤΑΒ2 που είναι το Α και το Ω. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να λείπει μια ακολουθία πριν και μετά από το σχεδιαγραφικό. Συνήθως, πάντα παίρνουμε μια κατασκευή του λίπους και αυτή είναι η ΤΑΒ1 ακολουθία. Όπου εδώ μπορούμε να αξιολογήσουμε τον εμπλουτισμό. Είναι περιφερικός, είναι κεντρικός. Αν είναι περιφερικός, τα όρια του πώς είναι ομαλά, ανώμαλα. Και από εκεί και μετά, αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια δυναμική αίτηση, μπορούμε να δούμε αν είναι πρόημος ή καθυστερημένος. Οι επιπλέον πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε είναι από ειδικές απεικονίσεις, όπου θα δούμε, παραδείγματος χάρη, το tail sign και το target sign, τα οποία είναι χαρακτηριστική απεικόνιση κάποιων όγκων, όπως για παράδειγμα των περιφερικών όγκων νευρικών του ηλίτρου στα γάντλια, ενώ το target sign εμφανίζεται συχνά, πολύ συχνά, σε περιφερικούς όγκους νευρικούς των ηλίτρων. Επίσης, μπορούμε να δούμε φυσικά τις παρακείμενες δομές, γιατί πολλές φορές είναι αυτές οι οποίες μπορούν να καθορίσουν και την διάγνωση. Τι σημαίνει επομένως υψηλό MR σήμα, στην ταφένα ακολουθία, τα ξέρουμε όλοι, λίπος, υγρό προτεινικού περιεχομένου, μεθεμοσφαιρίδι, μελανίνη, γαδολίνιο. Θα πρέπει επομένως να κάνουμε μετά τις εξής τρεις ερωτήσεις. Όταν υπάρχει καταστολή του λίπους, σε ακολουθούν καταστολή του λίπους, πέφτει το σήμα μας. Εάν ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι παθολογίες στις οποίες μπορούμε να κατευθυνθούμε είναι το απλό λίπωμα, ένα καλό διαφοροποιημένο λιποσάρκωμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, στην κοντοπληκτική και στο άγρο πόδα, καθώς και το αιμαγείωμα. Επίσης, ο ακτινογραφικός έλεγχος μας τι έχει δείξει. Υπάρχουν παρουσία αφρυπολίθων. Εάν ναι, κατευθυνόμαστε για αιμαγείωμα. Επίσης, ο εμπλουτισμός.
Τι μας δείχνει, κυστική σύπης αλλίωση. Εάν είναι κυστική σύπης αλλίωση με υψηλό σήμα στην τάθε ακολουθία, πηγαίνουμε είτε σε κάποια αιμορραγική, είτε προκλινική, καρδιακή κυστή. Τώρα, το ΤΑΒ2, το χαμηλό σήμα στην τάθε ακολουθία, πώς το ερμηνεύουμε. Γνωρίζουμε όλοι, εκπασβεστώσεις, πουλί, λεοπλάσματα ενόδους στοιχείου και αιμοσιδηρίνη. Οι ερωτήσεις άλλα που πρέπει να κάνουμε για να δούμε, να πάρουμε τη σωστή κατεύθυνση αρχικά για να προσδιορίσουμε και να κάνουμε μια σωστή διάγνωση ενός ρούμου. Ο ακτινογραφικός μας έλεγχος έχει δείξει κάποια στρόγγυλη αλλίωση με επασβεστώσεις κλπ. Για να μας προσδιορίσει προς μια προβάδα. Ναι ή όχι. Υπάρχει σημαντική πτώση του σήματος του Brunk Artifact στη δική του στάδια ακολουθία. Εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αυτό μας καθορίζει στο να πούμε ότι όταν δεν υπάρχει, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιον γιγαντοκυταρικό όγκο του ερήτρου των τενόντων ή να υπάρχει κάποια υπολοιματική αιμορραγία η οποία βρίσκεται πίσω από κάποια αγιακή αλλίωση ή κάποιο παλαιό αιμάτωμα. Τώρα, όσον αφορά φυσικά αυτό που είπα και για την εντόπιση των αλλοιώσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διάγνωση, όταν μία βλάβη εξορμάται από τον τένοντα, από το έλεγχο του τένοντα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι πιθανότητες για να υπάρχει ένας όγκος γιγαντοκυταρικός είναι πολύ μεγάλες, εφόσον έχει τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως όσον αφορά την επικόνηση. Όταν υπάρχει μία βλάβη η οποία εξορμάται από την περματιά απονέβρωση, τότε η πιθανότητα να έχουμε ένα ίνωμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, όσον αφορά όμως τις αλλοιώσεις οι οποίες έχουν υψηλό ταυδίο, επομένως πάμε σε κυστική σύπης αλλοίωση. Τι αξιολογούμε? Αξιολογούμε κυρίως τον εμπλουτισμό. Αυτός ο εμπλουτισμός είναι περιφερικός και είναι λεπτοφυής ή είναι κρυοπαχής. Όταν είναι λεπτοφυής, απλά πάμε σε μια κυρίως καλοήθης βλάβη που είναι γνωστή σε όλα στην καρδιακή κύστη. Όμως εδώ θέλει πολύ προσοχή, γιατί ακόμα και ένας όγκος μαλακών πορείων όπως το φόνδρομα, επίσης καλοήθης βλάβη, έχει ακριβώς τον ίδιο εμπλουτισμό. Όταν όμως ο περιφερειακός εμπλουτισμός είναι παχής και μπορεί να έχει και κάποια άμεμα όρια, τότε προς τα πού θα κατευθυνθούμε? Θα κατευθυνθούμε σε μια πιθανή φλεγμονώδη επιπλακή κύστη ή σε κάποιο απόστημα ή εναλλακτικά σε κάποιο συμπαγές όγκο, ο οποίος όμως έχει μια κεντρική νέκρωση. Τώρα, κεντρικός εμπλουτισμός. Αν πρόκειται για κάποια βλάβη η οποία έχει υψηλό σήμα στην τάθε δύο ακολουθία, υπάρχουν πολλοί όγκοι, τόσο καλοήθεις όσο και κακοήθεις, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στην διάγνωσή μας, όπως είναι ένα μυξοειδές εξάκωμα, όπως μπορεί να είναι κάποιος μυξοειδής όγκος μαλακών μορίους ή ακόμα και ένα αιμαγείωμα. Ξεκινάω με τους καλοήθεις όγκους, οι οποίοι φυσικά είναι και οι πιο συχνοί που βλέπουμε, όπως και σε όλο το σώμα μας φυσικά. Συχνότερες είναι οι καλοήθεις παρά οι κακοήθεις. Και εκεί έγινε φυσικά και η παγίδα στο να πούμε ότι το πιθανότερο είναι να είναι καλοήθεις όγκος και να το προσπεράσουμε σχετικά εύκολα. Τώρα, στους καλοήθεις όγκους, όπως είπα, φυσικά είναι η περματιαία υλοπάτωση, η γιγαντοκυταρική όγκη του ερήτρου τενόντων, το αιμαγείωμα, το λίπωμα, το φόλμα μαλακών μορίων και η όγκη, η περιφερειακή όγκη των νευρικών ελίτρων. Θα δείξω ένα τυπικό παράδειγμα από περματιαία ινωμάτωση. Εδώ βλέπουμε ένα περματιαίο ίνωμα, το οποίο φυσικά για να πούμε ότι είναι κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε ανατομικά από πού εξομπάται. Πράγματι βλέπουμε κυρίως στην δεύτερη μας εικόνα την πορεία της περματιαίας απονέβρωσης και το οποίο πώς αυτό εξορμάται από εκεί, με υψηλό σχετικά σήμα σε ακολουθία με καταστολή του λίπους, ενώ στην τάφενα ακολουθία έχει ένα σήμα το οποίο είναι
θα έλεγα, ελαφρώς πιο χαμηλό σε σχέση με τις παρακείμενες ηλικίες ομάδες. Παίρνοντας τους γιγαντακυταρικούς όγκους, θα πρέπει να πούμε ότι είναι αλλοιώσεις καλοήθης. Πολλοί μπορούν να τους χαρακτηρίσουν σαν εξωαθλητική μορφή της λαχνομοζώδης ημενίδας του PPNS, καθώς εμπλέκουν τόσο τον θύλακα όσο τους τένοντας, καθώς και τους συνδέσμους. Εμφανίζονται συχνά στα άνω και κάτω άκρα και το 17% από αυτούς αφορούν και την πρωτοκυμική άρθρωση και τον άκρο κόμμα. Η ηλικία η οποία εμφανίζονται είναι μεταξύ 30 και 50 ετών και υπάρχει μια σχετική ας πούμε, εμπλεκτισμού της γυναίκης, αφορά κυρίως τις γυναίκες, ιδίως προς άνω. Τώρα στη μαθηματική ή τομογραφία, αυτού του είδους οι αλλοιώσεις είναι εστιακές βάζες, οι οποίες είναι σε άμεση σχέση με την επιφάνεια του τένοντα. Μπορούν να είναι κυρίως στροφικές, αλλά όταν είναι και μεγαλύτερες σε μέγεθος, μπορούν να δουν και άλλους σχήματα. Το χαμηλό σχήμα στην τάπη ακολουθία, αυτό οφείλεται στην παρουσία κολαγών και μοσυδηρίνης. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα από τον γιγαντοκυταρικό όγκο, ο οποίος αφορά την αρχηγία επιφάνεια του άκρου κόμμα. Ανατομικά βρισκόμαστε στην πρώτη μεταθασοφαλική άχρωση, ως πάμε αρχηγία εντόπιση. Ο όγκος βρίσκεται σαφέστατα κάτω από τον εκτείνον τένοντα του μεγάλου δαντήλου. Δημιουργεί κάποιες διαβρώσεις, θα τις χαρακτήριζα αυτές τις διαβρώσεις, φαίνονται και εδώ μετά την χωρίς του σχεδραφικού. Βλέπουμε πώς δημιουργεί ένα εντύπωμα στην αρχαία επιφάνεια της βάσης της εγγύης φάλαγγος του μεγάλου δακτύλου και φαίνονται επίσης και εδώ, στην δεύτερη μας εικόνα, στην τάπελα ακολουθία, αυτές οι ομαλές, θα τις λέγαμε, μη επιθετικές διαβρώσεις των υποκείμενων οστικών δομών. Βλέπουμε το σήμα το οποίο είναι ανομοιογενές στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους, όπως και ο εμπλουτισμός είναι ανομοιογενής. Παίρνοντας τώρα στο αιμαγείωμα, μπορούμε να πούμε ότι φυσικά είναι καλοήθες βλάβες, πρόκειται η νέα υπερπλασία των ενδοκυλιακών κυττάρων μαζί με τα μαστοκύτταρα. Η εντόπιση τους μπορεί να είναι τόσο φανειακή όσο και εντοπάθη. Είναι αρκετά συχνή, αφορούν το 7% των καλοήθων αλλοιώσεων των μαλακών αιμοβρίων και το 9% όσον αφορά τις ενόγω αλλοιώσεις στην περιοχή της πολυοπνευμικής και του αποκόβα. Η μαγνητική τομογραφία στις αγγειακές δυσπλασίες μας δείχνει πολλές φορές ότι ναι, μπορεί να έχει κάποια σαφή όρια η αλλοίωσή μας, αλλά ορισμένες φορές μπορεί και να μην είναι μέρος του κανόνα. Όπως επίσης και το mass effect είναι δυσανάλογο σε σχέση με το μέγεθος. Εμφανίζονται συνήθως ένα υψηλό σήμα στην τάφελα ακολουθία λόγω του περιεχομένου σε λίπος ή κάποιας εσωτερικής αιμορραγίας, ενώ τα περισσότερες από αυτές είναι χαμηλής ροής αλλοιώσεις. Επομένως, έχουμε ένα υψηλό σήμα στην ΤΑΒ2 ακολουθία και ενδεχομένως μπορούμε να δούμε ακόμα και το φαινόμενο του υβροϊδρικού επίπεδου. Εδώ, όπως είπα, ότι η ακτινογραφία έρχεται να μας βοηθήσει, που παίζει σημαντικό ρόλο στην διάγνωση και τουλάχιστον να μας οδηγήσει σωστά. Καθώς εδώ, βλέποντας όταν πρέπει για αμαγείωμα, θα δούμε συχνά την παρουσία φλεβολήθων, η οποία εμφανίζεται σε περίπου 50% των περιπτώσεων, ενώ μπορούμε να δούμε ότι στο 33% των ασθενών ο αχνογραφικός έλεγχος έχει δείξει ότι υπάρχουν και αλλαγές όσον αφορά αντιδράσεις μάλλον του παρακείμενου της παρακείμενης οπτικής δομής. Γιατί έχουμε στις περιπτώσεις κάποια κλινική ή περιοριστική αντίδραση με υπάρχυνση κυρίως του φλοιού. Εδώ βλέπουμε σε τερματιαία εντόπιση στο επίπεδο του ταρσού μεταπαρσίων μια μεγέθυνση
μάζα μαλακών υποκριών με ανομοιογενές σε σήμα σε όλες τις ακολουθίες μας και στην ταφυλά και στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους, όπου έχουμε καταρχήν σαφώς αποριζόμενοι, βλέπουμε πάρα πολύ καλά από τα βελάκια της κεφαλής των τελών ότι οριοθετείται εξαιρετικά, όπως υπάρχει ανομοιογένεια του σύμματος. Ανομοιογένεια του σύμματος γιατί υπάρχουν κανάλια αφεντικά με χαμηλή ροή, έτσι, και τα οποία διαχωρίζονται από λίπος. Το λίπος είναι αυτό που μας δίνει το υψηλό σήμα μεταξύ των θρησκείων χαμηλού σήματος στην τάχανη ακολουθία και το ανάποδο φυσικά στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους. Και φυσικά όπως βλέπουμε και στην εκτενογραφία είναι χαρακτηριστική εντόπιση των φλεβολίθων. Περνώντας τώρα στο λίπομα, άλλη καλοήθης βλάβη, η οποία αποτελείται από όρημα λιποκύτταρα. Είναι πιο κοινούς όγκους ομαδικών πολλών του σώματος, αν και αισθητικά όχι τόσο συχνός στην προκλινική άφηξη χρηματοπόδα. Αποτελείται ένα απλό λίπομα, αποτελείται αποκλειστικά από λίπος. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποια λεπτά διαφραγμάτια στο εσωτερικό του. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει και να μας βάλει σε σκέψεις είναι μια πιθανή πάχυση των διαφραγματιών ή να δούμε κάποια ζώμορφη αιστεία σε αυτά ή μέσα στην βλάβη που δεν έχει όμως το σήμα του λίπους. Εκεί θα πρέπει να μπούμε λίγο σε σκέψεις. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο έχει να κάνει η ηλικία του ασθενούς. Επίσης, το μέγεθος της βλάβης, γιατί όταν είναι ξεπερνά τα 10 εκατοστά, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε την πιθανότητα εξαλλαγής. Το πόσο μετά είναι παχιά ή όχι τα διαφραγμάτια, ή αν υπάρχει, όπως είπα, κάποια ζώμορφη αιστεία στο εσωτερικό κτλ. Έτσι, στη μαγνητική τομογραφία το λίπομα ακολουθεί ουσιαστικά το σήμα του λίπους στην ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2 ακολουθία. Θέλει λίγη προσοχή όταν εδώ μιλάμε για εντομιακά λιπόματα, γιατί πολλές φορές οι μυϊκές ίνες οι οποίες διατρέχουν την αλλίωσή μας μπορεί να μιμηθούν κάποια πάθηση διαφραγματίων. Βέβαια, το οποίο βέβαια συμβαίνει και σε όλες τις εγγονικές αλλοιώσεις. Έτσι, δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να πούμε ότι είναι κάποιο είδους κακοήθεια να δούμε σε τέτοιου είδους σκέψεις. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ καθαρό λίπομα με τον αστερίσκο. Βρισκόμαστε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στο επίπεδο, είμαστε στο πρώτο δάχτυλο του ακροπόδα, στο μετατάσσιο. Εδώ βλέπουμε πώς έχει απομακρυνθεί. Χαρακτηριστικά το βλέπουμε με το βελάκι το οποίο έχει αυτή την κλίση. Εδώ είναι ο καπτήρας τέλοντας. Πώς έχει απομακρυνθεί ουσιαστικά από τις σωστές δομές. Γιατί κανονικά όπως γνωρίζουμε, η απόστασή του, η φυσιολογική είναι αυτή εδώ. Έτσι. Το βλέπουμε εδώ που πάνω στην τέταρτη ακτίνα. Η απόσταση κανονική είναι αυτή. Βλέπουμε πώς έχουν απομακρυνθεί. Αλλά επίσης βλέπουμε την ομοιογένεια του σήματος. Είτε είναι αυτή τα φαίνα ακολουθία, είτε είναι ακολουθία ΕΤΑΦ2 με καταστολή του λίπους. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά δεν υπάρχει κάτι που να μας ανησυχεί έτσι. Άλλη καλοήθητη αλλίωση, το χώρο των μαλακών μορίων. Αυτή αφορά ουσιαστικά αποτελείται από όριμο διαλόδες χόνδρο. Η πλειοψηφία από αυτά τα χονδρώματα αφορούν γύρω στα δάχτυλα του θηριού καθώς και του ποδιού. Εμφανίζουν ένα υψηλό σήμα και είναι τυπικό το υψηλό σήμα στην τάφη ακολουθία σε όλες τις χόντρινες αλλοιώσεις. Δηλαδή, ακόμα και ένα επώδομα να δούμε απλό στο γόνατο, ξέρουμε ότι έχουμε ένα υψηλό σήμα στην τάφη ακολουθία. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν και μικρές αιστείες χαμηλού σήματος, τα οποία οφείλονται σε επαστρεστώσεις του ιστού. Παράδειγμα, έχουμε εδώ τερματιαία πάλι εντόπιση μεταξύ δεύτερου και τρίτου δαχτύλου. Βλέπουμε σαφώς αποριζόμενη μάζα,
η οποία περιέχει, έχει χαμηλή ένταση σήματος, ωστόσο υπάρχει μια σχετική αλλομερικένεια του σήματος, η οποία επιβεβαιώνεται με τη στρατοσπονδία αναμεταστολή του υγρού λίπους στην ΤΑΒ2 πρωτοβουλία, όπου βλέπουμε να κυριαρχεί το υψηλό σήμα, ωστόσο υπάρχουν και εστίες με χαμηλό σήμα και ο εμπλουτισμός επίσης είναι ανάλογος με ανομοιογενές εμπλουτισμό της βλάβης, η οποία όμως βλέπουμε ότι τα σαφή και ομαλά όρια της βλάβης χωρίς να διηθεί κάποια παρακείμενη δομή και ούτε φυσικά βλέπουμε κάποιο ίδρυμα των αεροπαλακών πορεών με εξαφείς. Τώρα περνάμε στους όγκους των νεφρικών ελίτρων. Είναι και αυτοί καλοήθεις. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε τους κακοήθεις όγκους. Περιλαμβάνουν τόσο τον ευρύνωμα όσο και το σβάλωμα. Τα σβαλώματα προέρχονται από καλά διαφοροποιημένα πλασματικά κύτταρα του σβά, ενώ τα νευρινόματα αποτελούνται από μία μίξη μεταξύ διαφοροποιημένων κυτάρων του ΣΒΑ, καθώς και από νευράξονες με μυελίνη και χωρίς μυελίνη σε εξωκυταρικό ιστό. Και οι δύο εμφανίζονται σε ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών. Όπως είπα, ότι η διαφοροποίηση και του σφαλώματος και του νευρινώματος είναι αρκετά δύσκολη όσον αφορά την αποκόνηση. Και οι δύο πρόκειται για βλάβες οι οποίες είναι σαφώς αποριζόμενες με ομαλά όρια και αναπτύσσονται κατά μήκος νευρικών δομών. Όσον αφορά το σήμα που έχουμε, δεν είναι μη ειδικό. Έχουμε ένα σήμα ίσης ένταση σήματος με τους μύσες στην ΤΑΦ1 ακολουθία και ένα φως υψηλό σήμα στην ΤΑΦ2 ακολουθία σε σχέση με το λίπος. Ο εμπλουτισμός πλέον είναι επίσης βάρια που δηλαδή παίζει, εξαρτάται δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι σαν στάνταρ, ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιο, άμα υπάρχει κάποια απάχυνση και τα λοιπά της παρακείμενης νευρικής δομής, δηλαδή από εκεί που εξωμάται ο όγκος μας, θα μας δώσει συχνά το σήμα που είπαμε και αναφέραμε προηγουμένως, το tail sign. Επίσης, η διαφορά μεταξύ καλοήθους και κακοήθους αλλίωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μπορούμε να βασιστούμε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως έχει να κάνει με το μέγεθος, με τα όρια της βλάβης, επίσης αν υπάρχει κάποια επενδυτική νέκρωση και επίσης με το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται, μεγαλώνει η βλάβη μας. Εδώ βλέπουμε τυπική βλάβη ενός σβανώματος που αφορά παρακείμενα του απαγωγού του μεγάλου δακτύλου τένοντα, όπου εδώ πέρα βλέπουμε τα σαφή όρια της βλάβης. Έχουμε σχετικά χαμηλό σήμα στην ΤΑΦ1 ακολουθία σε σχέση με τη μυϊκή ομάδα που παρακείμενη. Και υψηλό σήμα στην ΤΑΒΔΙΟ ακολουθία με καταστολή του λίπου. Ενώ εδώ που είναι μετά τη χωρίση του σκιαγραφικού, βλέπουμε τον ίδιο περιφερειακό εμπλουτισμό. Όμως εδώ έχουμε την άλλη ειδική, ας πούμε έτσι, αποκόνηση, το target sign, που είναι ο στόχος μας, όπου βλέπουμε αυτήν ακριβώς εδώ τη μικρή περιοχή με χαμηλό σήμα στην ΤΑΒΔΙΟ ακολουθία. Και όπως εδώ, με σχετικά ελαφρώς υψηλότερο σήμα στην ΤΑΦ1 ακολουθία. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι πραγματικά στα πλαίσια σχετικά πυκνού παρουσίας, σχετικά πυκνού πολλαγών. Περνάω τώρα λίγο γρήγορα στους κακοήθεις όγκους. Αυτοί φυσικά αφορούν τα σαπώματα, στο συνοδιακό σάρκωμα, αδερμονικό σάρκωμα, τρίαστερο σαρκώμα, σαρκώματα άλλα σαν τύπους αρκώματα των αναπόμενων ορίων, καθώς και κακοήθεις όχι των νευρικών ελίτων. Το συνοδιακό σάρκωμα
Είναι το τέταρτο πιο συχνό σάρκωμα στα μαλακά χώρια. Αφορά το 15-25% ωστόσο των κακοήθρων λαβών στην περιοχή του εξωτερικής άθμωσης και του ακροποδός. Δεν υπάρχει πάντα κάποιο συσχετισμό με το συνόδιο, ούτε με μια ενταχτική εντόπιση. Ωστόσο, είναι σχετικά κοντά σε κάποια άφωση στο μεγαλύτερο μέρο των περιπτώσεων. Συχνά συνδέονται με το έλεγχο κάποιου τέλοντα, είτε με τον φύλακα, λιγότερο συχνά με κάποια απονεύρωση ή κάποια σύνδεσμο. Το θέμα είναι ότι αυτού του είδους οι αλλοιώσεις ουσιαστικά αφορούν νεαρά άτομα. Έχουμε μια σχετικά αργή ανάπτυξη του όγκου, εμφανίζεται σαν μια ψηλαφυτή μάζα. Συνήθως είναι και ανώδυνη και βλέπουμε δηλαδή να εμφανίζεται για 2 με 4 χρόνια. Όσον αφορά τώρα την απεικόνηση του συναντηριακού σαρκώματος στη μαγνητική τομογραφία, αυτή εξαρτάται πάρα πολύ και από το μέγεθος και από το ρυθμό της ανάπτυξης του. Όμως, ας πούμε, κατά κανόνα, αν και πολλές φορές δεν υπάρχει κανόνα σε αυτού του συναντηριακού στο ισχυρικό σύστημα, έχουμε ένα τυπικό χαμηλό σήμα στην τάφη αναπτυξία και υψηλό στην τάφη 2, ο εκπληκτισμός μπορεί πάλι να ποικίλει. Αργή ανάπτυξη, είπαμε, των λόγω αλλοιώσεων, μπορεί να είναι σαφώς αποριζόμενες. Έτσι και να κάνουν όμως και μία, να είναι σαφώς αποριζόμενες, όμως σε περίπτωση που η μάζα, ο όγκος αρχίσει να αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα, θα δούμε ότι έχουν μια διαφορετική ή πιο επιθετική απεικόνηση και έχουμε ασαφή αισθητικά όρια. Τώρα, οι μεγάλες βλάβες μπορεί να είναι περιέχουν είτε συμπαγή, είτε κυστικά, νεκροτικά, αιμονωτικά στοιχεία και να έχουμε φυσικά και ανάλογο σήμα. Οπότε μπορεί να έχουμε όλο του είδους τα σήματα σε αυτές τις του είδους της βλάβης. Από χαμηλό, ενδιάμεσο και υψηλό στις δύο ακολουθίες. Η παρουσία φυσικά διαφραγματίων δεν μπορεί να λείπει από τα σαρκώματα και μας δίνουν φυσικά χαρακτηριστικές απεικονίσεις όπως τον πόλεμο σαν wall of graves ή lesions, οι οποίες όταν είναι μέσα βλάβες μέσα στο μη να έχουμε το χαρακτηριστικό σήμα του split fat, το οποίο όμως δεν είναι παθογνωμικό. Η παρουσία κάποιων επιπέδων υδρογενικών επίσης μπορεί να εμφανιστεί σε 10-25% των περιπτώσεων. Καθώς και η διάβρωση των παρακείμενων ή των υποκείμενων γνωστικών τομών μπορεί να υπάρχει και φυσικά μπορούμε να δούμε αν υπάρχει μια γρήγορη ή αργή ανάπτυξη σχετικά με την βλάβη. Εδώ είναι ένα τυπικό συνοδιακό σάρκωμα. Βλέπουμε ξεκάθαρα και την εντόπιση του, η οποία βέβαια στην τερματιαία επιφάνεια του μετατασίου ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα. Αφορά τα μετατάσια στις οστικές δομές χωρίς να υπάρχει διήθηση αυτών. Όμως βλέπουμε την ανομοιογένεια του σύνοδος, το περιεχόμενο το οποίο έχει μέσα. Και θα περάσω τώρα στο ραβδομικό σάρκωμα, το οποίο έχει τρεις υποκατηγορίες, που είναι το ευρωγενές, το κυψελιδικό και το κυρόμορφο. Το ευρωγενές είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται κυρίως στην πρώτη στα πρώτα χρόνια της ζωής, ενώ το κυψελιδικό εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε εφήβους και νεαρούς άντρες και γυναίκες. Η επιβίωση είναι στα 5 χρόνια, τιμάται κοντά στο 27% για τους ενήλικες και κοντά στο 61% για τα παιδιά. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το ψηφιακό και το πλήμοφο λαβδομιο σάρκωμα εμφανίζουν κυρίως μεγάλες ναρκωτικές αλλοιώσεις, λογωτά όρια και φυσικά διήθηση των ευαγγειακών παροπήμερων νομών. Η μαγνητική τομογραφία μας δείχνει επίσης
τα χαρακτηριστικά του σήματος που μπορεί να είναι ίσο ή και υψηλό σήμα στην τάθε ένα ακολουθία σε σχέση με το μη, υψηλό σήμα στην τάθε δύο ακολουθία και να υπάρχει ένας έντονος εμπλουτισμός μετά τη χορήγηση του σκευαστικού. Εστίες με χαμηλό σήμα, με χαμηλό σήμα φυσικά υπάρχουν και εδώ. Έχει να κάνει αυτό κυρίως με την αγγείωση της βλάβης και με κάποια πιθανή εσωτερική αιμορραγία. Τυπικό παράδειγμα ραβδίου του σαρκώματος, με αρνητικό ρόλο, δεν είναι στις κακορύθες, γιατί όλες μοιάζουν μαζί τους. Εδώ μιλάμε για έναν ασθενή 14 ετών, που εμφάνισε μία μάζα μαλακών μορίων στην αρχαία επιφάνεια. Είμαστε στα μετατάσσια μεταξύ πρώτου και δεύτερο μετατάσσιο διαδέρεσμα, όπου επεκτείνεται τόσο στο διαμεταλλάκιο διάστημα και προς την αρχαία επιφάνεια του ακουλικοδός. Βλέπουμε φυσικά την ανομοιογένεια του σύμματος, τόσο στην αρχή καθένα ακολουθία, όσο και στην ακολουθία με καταστολή του λίπους. Περνάμε τώρα λίγο στο clear cell sarcoma, στο οποίο υπάρχει συνήθως στο 50% περίπου των αλλοιώσεων και υποψία μελανίνης. Αυτό έχει να κάνει μετά με το clear cell sarcoma σε σχέση με το τυπικό μελάνωμα, έχει να κάνει κυρίως με την εντόπιση και με τις δομές με τις οποίες γυθμιάζει. Γιατί κυρίως έρχεται σε επαφή με τέλοντες, με απονευρώσεις και συνήθως δεν συμμετέχει το δέρμα σε αντίθεση δηλαδή με το μελάνωμα. Εμφανίζεται κυρίως σε νεαρούς ηλικιακά ανθρώπους μεταξύ 20 και 40 ετών. Οι διαστάσεις συνήθως είναι από 2 μέχρι 6 περίπου εκατοστά. Είναι σαφώς αφορισόμενη μάζα. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι μπορεί να έχει κάποιο σχετικά ομοιογενές σήμα και να παρουσιάζει και σαφή όρια, επομένως να αποφύγει τις σωστές διάγνωσης. Μία παρουσία φυσικά της μελανίνης η οποία καταχαμηλώσει το σήμα μας στην τάθε 2 ακολουθία και ανεβάσει το σήμα στην τάθε 1 ακολουθία είναι αρκετά χρήσιμο. Ενώ τα clear sarcomas συνήθως δείχνουν μια διάχυση και πολύ έντονο εμπλουτισμό μετά την χορήγηση γαδολινίου. Εδώ είναι ένα τυπικό παράδειγμα από διαδοκιταρικό σάρκωμα. Πάλι στην πνευματία επιφάνεια το δεδομένο περίπου στο επίπεδο του τάσου, όπου βλέπουμε στην τάφη να ακολουθεί μια βλάβη με σήμα παρόμοιο σε παρακείμενη μυϊκή ομάδα. Ενώ στην τάφη 2 ακολουθία βλέπουμε ότι έχει σχετικά υψηλό σήμα και μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού βλέπουμε πολύ έντονο εμπλουτισμό. Υπάρχουν φυσικά και άλλου είδους σαρκώματα των μαλακών μορίων, όπως το ενώντας ιστιοκύντωμα, το λιούριον σάρκωμα. Κανένα από αυτά δεν έχει όμως κάποια τυπικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά που θα μας μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε ασφάλεια σε μια διάγνωση. Όπως όλα τα σαρκώματα εμφανίζουν ανοιχτές σήμα, μπορεί να υπάρχει παρουσία της αιμορραγίας, εξωγητής εξαγωγής, νέκρωση και ούτω καθεξής. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία εδώ πέρα μπορεί να παίξει ένα επίσης σημαντικό ρόλο, ώστε να μας βοηθήσει στο να γίνει η σωστή βιοψία, ούτως ώστε να δούμε πού μπορούμε να βρούμε ιστό, ο οποίος θα μας δώσει την απάντηση με την βιοψία. Γιατί το να κάνουμε μια βιοψία και να πέσουμε σε μια νεκρωτική περιοχή, αποτέλεσμα δεν θα έχουμε. Οπότε, με τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία της βλάβης και να κατευθυνθούμε σωστά που ακριβώς θα γίνει η διαδρομική βιοψία, αν όχι η ανοιχτή. Εδώ βλέπουμε τυπικό παράδειγμα αλλοιώσεως σαρκώματος. Είμαστε στο επίπεδο του έξω σφυρού, κύριος έμπροσθε και επί τα ετός αυτού. Εφημεριέθης
βλάβη, ανομογενής. Υπάρχουν περιοχές με χαμηλό σήμα τόσο στην ΤΑΦ1 ακολουθία, όσο και στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους και πραγματικώς και στην χορήγηση της παραματευτικής και της σχεδραφικής ουσίας, τα οποία φυσικά έχουν να κάνουν με κάποια νέκρωση. Τώρα, όπως είπαμε, για τους κακοήθεις όγκους των νευρικών ελίτρων, αυτή είναι πολύ δύσκολα, όπως είπα προηγουμένως, να διαχωριστούν και να τους ξεχωρίσουμε από τους καλοήθεις όγκους. Ωστόσο, όπως ανέφερα προηγουμένως, το μέγεθος εδώ πέρα μπορεί να μας επηρεάσει, να μας καθοδηγήσει, ειδικά όταν αυτό ξεπερνάει τα 5 εκατοστά, όταν υπάρχει μια γρήγορη ανάπτυξη του όγκου και βλέπουμε γενικά μια κλινική επιθετική συμπεριφορά. Ωστόσο, όταν υπάρχουν κάποιες ρομβώσεις μέσα στο εσωτερικό της μάζας και κάποια συμμετοχή των παρακείμενων στον τομό, σίγουρα αυτές μας καθοδηγούν στην πιθανότητα της κακοήθειας. Τώρα θα πω δύο λόγια για τις μάζες οι οποίες μοιάζουν με όγκους, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Η συχνότερη από αυτές είναι το νευρίνωμα του Μόρτο, που ουσιαστικά δεν είναι κάτι άλλο από μία ίνωση και εκφύλιση του νεύρου, που αφορά κυρίως το πελματιαίο δακτυλικό νεύρο, το οποίο φυσικά λόγω επαναλαμβανόμενων κακώσεων επάνω στον εγκάσιο διαμετατάσιο σύνδεσμο προκαλείται αυτή η διόγκωση λόγω του συνεχόμενου μικροτραυματισμού επαναλαμβανόμενων με αυτή την τοπική διόγκωση. Η καλύτερη ακολουθία για να δούμε το νευρίνωμα του Μόρτον είναι η στεφανιαία ακολουθία, η τάφε κυρίως, η οποία φυσικά στεφανία σε σχέση με το σώμα πάντα, όπου θα μας δείξει μια εστιακή βλάβη που είτε έχει σχήμα σαν δάκρυ, είτε είναι σαν κλεψίδρα και συνήθως επεκτείνεται με πελματιαία φορά, εφόσον όμως αποκλείεται και η ραχαία. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις συνυπάρχει και κάποια διαμετατάσια φυλακίτιδα, η οποία υπάρχει διαφορετική διάγνωση μεταξύ του. Εδώ είναι ένα τυπικό νεύρωμα του Μόρτον, στην τάχνη ακολουθία σε στεφανίο επίπεδο. Βλέπουμε ακριβώς εδώ την εντόπισή του. Συχνότερα είναι είτε στο δεύτερο είτε στο τρίτο διαμετατάσιο χώρο. Εδώ είμαστε φυσικά στο τρίτο. Εμφανίζει στη καταστολή του λίπους σε σχετικά υψηλό σήμα και ο εγκλωτισμός τους είναι ήπιος, αλλά υπάρχει. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει κάποια τυπικά χαρακτηριστικά ότι το νεύρωμα του κόρτο θα πρέπει είτε να εγκλωτίζεται είτε να μην εγκλωτίζεται ή να έχει ενδιάμεσο σήμα στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους. Το σήμα ποικίλει. Εδώ έχω ένα πίνακα ταξινόμηση των καλοήθων και των κακοήθων όγκων με βάση την ηλικία. Ξεκινάμε από τα μωρά από 0 έως 5 ετών και φτάνουμε μέχρι άλλο των 66 χρονών. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται και διαφοροποιούνται όλοι αυτοί οι όγκοι αναλόγως με το ηλικιακό γκρουπ των ασθενών. Επίσης εδώ έχω ένα πίνακα όπου δείχνουμε ότι αναλόγως με τα χαρακτηριστικά, αν πρόκειται για καλοήθη ή για κακοήθη βλάβη, που αφορά τόσο το μέγεθος, και το όριο είναι τα 5 εκατοστά ή το πρώτο και μεγαλύτερο, την εντόπιση, αν είναι εκφανειακή ή εκτοβάθη, το σήμα, αν είναι ομοιογενές ή ανομοιογενές, τα όρια φυσικά της βλάβης και η παρουσία ή όχι αιμορραγικών ή νευρωτικών περιοχών, το ίδρυμα, το επιχώριο, καθώς και η δίθυση παρακείμενων δομών. Επίσης εδώ είναι όλες οι προηγούμενες αλλοιώσεις οι οποίες είδαμε πώς εμφανίζονται στην μαγνητική τομογραφία στις βασικές ακολουθίες. Επίσης υπάρχει το συνοδιακό σάρκωμα που είναι συχνότερη στην λόγω περιοχή και φυσικά η καρδιακή κύστη, πώς εμφανίζεται το σήμα που έχει
σε κάθε ακολουθία, καθώς και το εμπλουτισμό σου ή όχι. Συμπερασματικά, ελπίζω να μην σας έχω κουράσει πάρα πολύ, μπορώ να πούμε ότι η πλειοψηφία των αλλοιώσεων των μαλακών μορίων στην πολυκοινωνική και την άνθρωπόδα είναι καλοήθης, όπως και ζώνω αυτό το σώμα. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι με αρκετά σπάνιες οι κακοήθεις νοπλασματικές εξεργασίες και αυτές μπορούν να μιμηθούν καλοήθεις βλάβες, έχοντας πάνω τους σαφή όρια κτλ. Και να σέβονται τις παρακείμενες δομές, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστούν σωστά και στην ώρα τους. Επομένως, βλάβες οι οποίες έχουν κάποιο έλλειμμα όσον αφορά τα καλοήθη απεικονιστικά τους χαρακτηριστικά, θα πρέπει να θεωρούνται κακόήθες αλλοιώσεις μέχρι αποδείξεως του έναντι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θέλω να μιλήσω για την πολύ καλή παρουσίαση, πολύ πληροφοριακή τώρα, έτσι, όχι γενικά το πάσμα των νόμων δεν είναι μικρό. Μπορεί να δώσετε λουτ σε κάθε έναν από αυτού, αν και δεν είναι πάντα εύκολο να ξεκινήσουμε. Και νομίζω ότι δώσετε και αρκετή έμφαση στο πού ξεκινάει ένα όπλο. Αν είναι εύκολο να μπορεί να το κάνει κανεί, γνωρίζοντα την ανατομία προφανώ καλά, αυτό θα βοηθήσει γιατί αμέσω θα γυρίζει την εκδοχή. Και μια τη περιοχή θα είναι να μπορούμε να κάνουμε τη διάθεση. Η βάση είναι αντιδρακτική. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση από του συναδέλφου και του παρόντε ή όσου παρακολουθούν από μακριά. Αν όχι, έχουμε την τέχνητη ευκαιρία να δούμε κάποια περιστατικά με τον κύριο Παλαιστάρο σχετικά και αν υπάρξει, αν προκύψει κάποιο ερώτημα, μπορούμε να το συζητήσουμε και στο τέλο. Να μαζί να δούμε κάποια περιστατικά σχετικά με το σημερινό άθλημα. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 42 ετών, ο οποίο εμφανίζει μια στεριδική κάποιο στον οχυρό φάλακα του τρίτου δακτύλου του δεξιού αγροτόμου εδώ και χρόνια. Το τελευταίο εξάμεινο αναφέρει μια υπευαισθησία, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό τραυματισμό ή κάποιο άλλο ιστορικό ατομικό. Λοιπόν, βλέποντα τη μαγνητική τομογραφία, στην εσωτερική επιφάνεια του τρίτου δακτύλου, παρατηρείται μια αλλίωση η οποία έχει ουσιαστικά ενδιάμεση προς χαμηλό σήμα στην ταφένα ακολουθία και υψηλό σήμα στην ταφένα ακολουθία με εσωτερικά διαφραγμάτια. Και μετά την κολλήση και γραφικού, όπως βλέπουμε κάτω δεξιά, έχουμε έναν περιφερικό δακτυλιοειδή εμπλουτισμό. Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα αντιστοιχούν σε ραδιλιακή κίστη, έγινε σύσταση για επανέλθει και χειρουργική αντιμετώπιση. Το δεύτερο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 51 ετών, η οποία εμφανίζει πόνο στο πέλμα του δεξιού άκρου που βάζω εδώ και ένα χρόνο. Έχει επικοινωνεί το τελευταίο τρίγωνο μετά από μια ηπιακάκωση που είχε, ενώ έχει ελεύθερο τομικό ιστορικό. Και πάλι βλέπουμε τα επίπεδα του μαγνητική τομογραφία, όπου παρατηρείται μια μάζα μεταξύ των κεφαλών των σουφαλακτικών ανθρώπων τη τρίτη και τη τέταρτη, η οποία θα λέγαμε ότι στην ταφένα ακολουθία έχει χαμηλό σήμα. Και έχει ένα σχήμα σαν αλτήρα ή σαν κλεψίδα, θα μπορούσαμε να πούμε. Τη μάζα βρίσκεται εδώ πέρα. Εδώ. Ενώ έχει ενδιάμεσο προς υψηλό τάφ δύο σήμα. Ενώ στις ακολουθίες τάφ ένα σπίτι και μέσα και γραφικό βλέπουμε ότι έχει ένα ήπιο σήμα. Επίσης, παρατηρείται και μικρή ποσότητα υμβρού στο μεσομετατάσιο θύλακο, το οποίο μάλλον σχετίζεται με ήπιο φλεγμό στην περιοχή. Έγινε χειρουργική εξαίρεση τη βλάβη, το οποίο η εξαίρεση είναι προπαμόρτο και έγινε επανέλαξη μετά από ένα έτος. Ωστόσο, η ασθενή τη αναφέρει ότι δεν υφεύθηκε πλήρω ο πόνο στην περιοχή. Και το δείχνει τη μαγνητική τομογραφία μετά το χειρουργείο, όπου παρατηρούμε ότι αντίστοιχη στην περιοχή που υπήρχε η προαναφερόμενη μάζα δεν υπάρχει, ωστόσο και δεν παρατηρούμε και εμπλουτισμό μετά την χορήγηση τη παραμονητική ουσία. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι η νόδη στοιχεία πέρα που έγινε η εκτομή. Λοιπόν, το τέλειο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 66 ετών, ο οποίος εμφανίζει μια μάζα στη ραχέλη που φάνηκε την δεξιά μου πονό εδώ και τρία χρόνια. Έχει διπλωθεί το τελευταίο εξάμεινο, δεν εμφάνισε κλινική συμπτωματολογία, αλλά δεν εμφάνισε εικόνα. Έχει ελεύθερο τοπικό ιστορικό και δεν έχει χτυπήσει. Πραγματοποιήθηκε πρώτα η περιχογράφηση που παρατηρείται μια λογοτή μάζα με σαφή όρια, με διαστάσει 9-4, η οποία έχει έγκυρο νομιογένεια, είναι κυρίω υποϊκτική, ενώ δεν εμφανίζει ειδικέ κατατρεμμένε παντόπια.
Στη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε επίση τη ραχεία του δεξιού αγκοδό, μια λογοτή, πολυλογοτή μάζα προσθέωση τη πολυκρινική άθρωση, η οποία εμφανίζει ίση και υπερχαμηλότερη σε σχέση με του μη ισέντε τη σήμα στην ταρφένα. Ενώ στην ταρφένα ακολουθεί εμφανίζει υψηλό σήμα με ετερογένεια και παρατηρείται και εμπλουτισμό μετά την πολιτική παραγωγική ουσία. Λοιπόν, πράγμα το οποίο έχει χειρουργική αντιμετώπιση και η βιοψία του ψιλοτέρνα σβάγου. Δεν εμφανίζεται το τρόπο μετά από διάστημα 9 μηνών. Το τέταρτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 50 ετών, η οποία εμφανίζει ζήτημα και είπε ο άλλο στο πίσω του νοτοδεξιού αγροποδό, το οποίο τα συντοπτά εμφανίστηκε να περί 4 μήνε, ενώ είχε ελεύθερο το ιστορικό. Πραγματοποιήθηκε πρώτα μια εξωτερική τομογραφία, η οποία δείχνει κάποιε μια διαταραχή στην αρχιτεκτονική τη πέρα προ διαδικτικέ βλάβε, καθώ και διάβρωση του θυμού στο έσω κυρίω. Ενώ παρακείμενο με αυτή την αλλήλεια, παρατηρούμε μια ομάδα τεχνότητα μαλακών μορών με αίσθημα από την ανώση στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή. Πραγματοποιήθηκε και πάλι μαλακή τομογραφία, όπου βλέπουμε μια ομάδα στην περιοχή τη Ιντέρνα, εδώ και των μαλακών μορών πέραξη που η οποία αντίστοιχα τελματιά θέλει να περιβάλλει του μακρού κατοίκου των δακτύλων και αντίστροφα από την άλλη μεριά φέρνει να περιβάλλει του περιορισμού μύε. Εμφανίζει χαμηλό σήμα στην τάφη με ακολουθία, ενδιάμεση προ υψηλό σήμα στην τάφη ακολουθία με ετερογένεια και εμφανίζει και εμπλουτισμό μετά την ορίγηση παραμονητική ουσία. Εδώ δουλεύουμε και σε υπεράσια λήψη. Πραγματοποιήθηκε η χειρουργική εξαίρεση και η βιοψία είναι ότι ήταν ένα συνολικό καρκίνωμα χαμηλή δερματοποίηση, υπό τον λόγο πραγματοποιήθηκε η συμπεριλαμβανότητα και ακροτηριασμό. Το πέμπτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 17 ετών, η οποία εμφανίζει διάγνωση στην περιοχή του δεξιού αστραγάλου εδώ και 5 χρόνια. Σταθερή σε ένα ύμνο, χωρί κλινική συμπεριλαμβανότητα και χωρί ιστορικό τραύμα. Από την απλή εκτινογραφία βλέπω ότι υπάρχει μια διόγωση στα μαλακά μόρια τη περιοχή προσθήρωση τη πρωτοκλινική άθρωση, η οποία φαίνεται μάλιστα να διαβρώνει και το μαθαίνω το αστραγάλο λόγω πλήση, αλλά δεν εμφανίζεται από την ανώση. Στη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφών ορίων μάζα μαλακών ορίων προσθήρωση πρωτοκλινική, η οποία έχει χαμηλό σήμα σε ταφένα και σε ταφείο πολιτείε, ενώ έχει εντοπισμό μετά την έγκυση τη παραμαγνητική ουσία. Επίση, εμφανίζει και μια περιοχή κεντρική εκφύλιση. Εδώ βλέπουμε και την διάγνωση στα μαθιά του αστραγάλου και στο πρόσωπο του λαού τη πλήμη, που ήταν και στην αρχαιολογραφία ουσιαστικά από την πίεση, χωρί να την πίεση. Από την βιοψία που έγινε, βρέθηκε ότι είναι γιγαντοκυταρικό αγκριτό των ελίτων των τενόντων. Και πραγματοποιήθηκε η χειρουργική εξαίρεση. Το έξω, το έκτο περιστατικό περιλαμβάνει έναν άλλο 30 ετών, ο οποίο είχε μια πρώτη διάγνωση στο πίσω τη πολυκλινική. Εμφανίστηκε διάγνωση μετά το τραυματισμό πρώτου τριμήνου, ενώ είχε ελεύθερο τον προϊστορικό. Από την έκτο γράφη βλέπουμε ότι υπάρχει μια μάζα στα μαλακά μόρια τη πίσω τη πολυκλινική και μια ασαφώνω στο προϊστορική περιοχή στο πίσω τη ερευνά μελέτη του φίλου. Στην αξιωματική τομογραφία επίση παρατηρείται μια μάζα που είναι σημαντικό που είναι με ετερογένεια στο εσωτερικό τη το πίσω τμήμα του Αστραγάλου, η οποία επίση βλέπουμε και την προσθετική περιοχή στο πίσω τμήμα τη Τέρνα. Από τη μαγνητική τομογραφία παρατηρούμε μία μάζα με ίση ένταση σήμα σε ταφένα ακολουθία και ετερογένεια. Στην πίτη ακολουθία βλέπουμε ότι υπάρχουν και εσωτερικά διαφραγμάτια, ενώ η μάζα είναι πολύ λογοτή. Και στην ταφή ακολουθία βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλό σήμα με μεγάλη ετερογένεια. Εδώ βλέπουμε και ρήξη του αρχηγού τέρματα. Και μετά την χορήγηση παραγωγική ουσία, βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο ετερογενή συνδυασμό με στοιχεία κεντρική νεκρότητα. Έγινε η χειρουργική εξέταση και η βιοψία σε διαβολικό σάρκο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και μια γρήγορη καταλήγη. Μα δώσαμε την ευκαιρία να δούμε για το πιο παραγωγικό παραδείγμα. Μα ευχαριστούμε. Πάλι υπάρχει ευκαιρία για όποιον θέλει κάτι να προσθέσει ή να σχολιάσει ή να κάνει. Επομένως, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν σωστή η επιλογή και πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή της θεματολογίας. Είναι μια περιοχή στρατηγική. Οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ενοχλούνται. Ελπίζω ότι θα πιάνουν το δικό μάθημα να μιλήσουν και τις πλεγμονές στην ίδια περιοχή, που αποτελούν και εκείνες ένα συχνό πρόβλημα. Είναι ευάδυση, έχει σχέση με την κοινωνικότητα, άρα έχει ιδιαίτερη σημασία. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περιστατικά και για την πολύ ωραία και πληροφορική διάθεση. Για όλους μας, καλό περίοδο.